Έλα. Νερό. Ναι, δεν, κάπου ήταν. Κάτσε, ορίστε, θα σου φέρω. Ορίστε. Πάρτε λίγο νεράκι. Καλημέρα. Κυρία Σπυράκη, καλημέρα. Η εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν είστε ΠΑΟΚ. Θεσσαλονικιά είστε, Δημότη Θεσσαλονίκη είστε. Και ΠΑΟΚ. Και ΠΑΟΚ είστε. Είμαστε δύο λοιπόν. Είμαστε και δύο. Και ΠΑΟΚ. Και Δημότη Θεσσαλονίκη. Και οι ρίζε μου είναι στην Τούμπα και η μητέρα μου είναι εκεί και Ανάσταση έκανα στον Άγιο Θεράποδο. Ναι, έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε για να περάσουμε στα υπόλοιπα που είναι ίσως πιο σοβαρά? Τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η πολιτική να συμβάλλουμε στην εξαχρίωση της πολιτικής ζωής. Δεν υπήρχε όμως καμία ανακοίνωση από τα άλλα κόμματα. Εγώ να σας πω, επειδή μίλησα με τον κύριο Λεβέντη το πρωί στο ραδιόφωνο στην εκπομπή μου, βγήκε στον Α989, ο κύριος Λεβέντης με τα πολλά παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος. Του κύριου θα Φωκά. Έχει κάποια συνέπεια ο κύριος Φωκάς? Όχι, δεν θα έχει κάποια συνέπεια, αν κατάλαβα καλά, διότι ο κύριος Φωκάς του είπε ότι δεν είχε πρόθεση να εκστομίσει αυτό το σύνθημα, ότι υπόθηκε από ούτε κάτω. Να τους με τα ναι, και μάλιστα είπε στον κύριο Λεβέντη ότι ο ίδιος δεν το επανέλαβε. Λέω, κύριε Λεβέντη, μου αφού ακούγεται να το λέει. Παιδί μου, μόνο που δεν το είπε, δεν είπε και στο τέλος, που λένε στα ναι, και στο τέλος, λοιπόν, ο κύριος Λεβέντης παραδέχτηκε ότι το είπε και παραδέχτηκε ότι έγινε το γεγονός και ότι ήταν λάθος. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειτή βλέπω και το πάνε όλοι στο Σκοπιανό, και ο κύριος Λεβέντης εκεί το πήγε, ότι η Βόρειος Ελλάδα είναι εκνευρισμένη με το θέμα των Σκοπίων. Το συγκεκριμένο συλλαλητήριο δεν είχε καμία σχέση με το Σκοπιανό. Όχι, με τον καμία σχέση. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά τη συζήτησή μας με την κυρία Σπυράκη. Θέλω να πάω λίγο στην απώλεια, την εθνική απώλεια που είχαμε με τον πιλότο, τον Μπαλταδόρο. Διάβαζα σε εφημερίδες το Σαββατοκύριακο, στη Real το διάβασα, ότι κάποιος επιτελής του ΓΕΘΑ μίλησε ουσιαστικά για έναν ακήρυχτο πόλεμο. Είπε ότι αυτός ήταν ο πρώτος νεκρός ενός πολέμου που μπορεί να μην έχουμε πει «Alors c'est la guerre», έχουμε πόλεμο, αλλά έχουμε πόλεμο. Το πιστεύετε κι εσείς αυτό? Είναι πραγματικότητα ότι οι άνθρωποι και οι μηχανές βρίσκονται στα όρια τους. Και είναι πραγματικότητα ότι κάθε μέρα δοκιμάζονται πάνω από το Αιγαίο. Σε μία ένταση που ανεβαίνει με ευθύνη της Τουρκίας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δείξουμε σύνεση. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δείχνουμε στιβαρή ηγεσία. Και εδώ θα σας θυμίσω αυτό που μόλις την Πέμπτη είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους ξένους ανταποκριτές. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι καμιάς χώρας στην περιοχή. Έχει όμως και τη δυνατότητα και την ισχύ να περιφρουρήσει την εθνική κυριαρχία. Και αυτό είναι ένα καθαρό μήνυμα. Από εκεί και πέρα είναι ευθύνη της κυβέρνησης να στείλει ένα στιβαρό μήνυμα, ένα μήνυμα σοβαρό και να αποφεύγει, αν το θέλετε, διαφορετικές φωνές από το εσωτερικό της που δεν ωφελούν την εθνική υπόθεση και που δεν ωφελούν και την μείωση της έντασης. Εννοείται, φαντάζομαι, τον κύριο Καμένο, κυρίως που ανεβάζει συχνά λίγο περισσότερο τους τόνους. Ξέρετε, κύριε Τζίμα, σωστά το φαντάζεστε. Και είναι μια κουβέντα που πάει και επιστρέφει και ξαναεπιστρέφει. Θεωρεί κανένας ότι είναι ωφέλιμος ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Καμένος? Θεωρεί κανένας ότι αν σήμερα, πραγματικά και τον Πρωθυπουργό, αν κάποιος τον ρωτούσε, αν θα έκανε την επιλογή στο πρόσωπό του μετά από αυτό το δείγμα γραφής, αν τελικά θα το επιβεβαίωνε? Είναι μια στιγμή που είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει δύο τρόπους για τους οποίους εκφράζεται και στα εθνικά θέματα. Και στο θέμα των λειτουργικών σχέσεων, αλλά και στο Σκοπιανό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο Σκοπιανό. Να πάμε λιγάκι στο Σκοπιανό, κυρία Σπυράκη. Γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος σήμερα είδαμε να σηκώνει ατμό μετά τις τελευταίες εξελίξεις από το Ζόραν Ζάεφ, που είπε ότι εγώ θέλω διπλή ονομασία και για την ιστορία του Συντάγματος, την αλλαγή του Συντάγματος, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο απαραίτητο υπάρχει. Δεν σας ενημέρωσε πριν από λίγο καιρό ο κύριος Γκοτζίας ή δεν σας τα είπε αυτά και τώρα ξαφνικά πέσατε από τα σύννεφα? Διότι όλο αυτό που λέει ο κύριος Σπύρος. Κυρία Σπυράκη, τελικά θεωρείτε ότι θα υπάρχει η επίλυση του Σκοπιανού ή όχι με αυτά που είπε ο κύριος Ζάεφ για το έργο Όμνες? Η εθνική θέση προβλέπει μία ονομασία έναντι όλων. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία προσχώρησε η κυβέρνηση, προβλέπει αλλαγές στο Σύνταγμα, τροποποιήσεις στο Σύνταγμα ούτως ώστε να απαλληφθούν και οι αλυτρωτικές διεκδικήσεις και εφόσον αυτές απαλληφθούν και καταλήξουμε, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση για να αρχίσει η συζήτηση, εάν καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή ονομασία, η ονομασία αυτή να περιέλθει στο Σύνταγμα και άρα να χρησιμοποιείται και εσωτερικά και έναντι όλων. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις, όπως φαίνονται από όσα η άλλη πλευρά λέει δημόσια, δεν πληρούνται. Είναι λοιπόν εύλογο εμείς να ρωτάμε την κυβέρνηση τι ακριβώς διαπραγματεύεται. Διότι δεν ρωτάμε κάτι άλλο, ούτε κάτι μυστικό. Εμείς σχολιάζουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις της άλλης πλευράς. Και επαναλαμβάνω, δύο είναι τα στοιχεία. Το ένα είναι οι αλλαγές στο Σύνταγμα, η απάλληψη του αλυτωτισμού και η υιοθέτηση μιας ονομασίας που θα προκύψει από συζητήσεις. Και το δεύτερο, βεβαίως, και είναι και πάρα πολύ σοβαρό, είναι το εύρος της χρήσης. Η χρήση της ονομασίας πρέπει να γίνει έναντι όλων. Αν κατάλαβα καλά από την απάντηση του κ. Κοτζιά, ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι ο κ. Ζάεφ είπε τη θέση της χώρας του, αλλά ότι σας έχει διαμηνήσει
στον κύριο Κουμουτσάκο εν προκειμένου, ότι προφανώς αυτά τα θέματα παραμένουν στο τραπέζι και παραμένουν υπό στιβαρή διαπραγμάτευση από την ελληνική πλευρά. Εντάξει, δηλαδή υπάρχει και ένα θέμα, κυρία Σπυράκη, αν θα προλάβουν και το χρονοδιάγραμμα, διότι αν δεν έχει λυθεί αυτό το ζήτημα ακόμα και δεν τα έχουν βρει, πότε θα τα βρουν. Και ο κύριο Ζάεφ έλεγε με στο Μάιο. Υπάρχει και το ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να καταψηφίσει ουσιαστικά μια λύση την οποία τη θέλει η Αμερική, τη θέλει η Ευρώπη και σας το έχουν πει. Θα υπάρξει αυτό που σίγουρα κάναμε εμείς και που, γιατί το αναφέρατε και στο διεθνές πεδίο και θέλω να σας το πω, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης εξ αρχής διαμήνυσε στους εταίρους και συμμάχους ότι ζητάμε αλλαγή του συντάγματος στα δύο πεδία που σας είπα, στην εξάλληψη του ελληνικισμού και στη χρήση της ονομασίας, για το λόγο ότι διεθνείς συμφωνίες είχαμε και στο παρελθόν. Έχουμε την ενδιάμεση συμφωνία, την οποία παραβίασε κατά κόρον ο προκάτοχος του κ. Ζάεφ, ο κ. Γκουρεύσκι. Άρα, για να μην αποφύγω καθόλου την ερώτησή σας, οι όροι μας είναι στο τραπέζι. Ναι. Και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να πληρούνται σε κανένα επίπεδο. Ναι, αλλά εμείς βλέπουμε αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές. Ούτε στην αλλαγή του συντάγματος. Κοιτάξτε, τη διαψεύδουν τα γεγονότα. Μπορεί ο καθένας να αισιοδοξεί και να αισθάνεται χαρούμενος. Ναι, αλλά να πει ότι είμαι αισιοδόξος και ότι ορίστε και άλλες δύο συναντήσεις, τρεις-τέσσερις Μάη και άλλες δύο πιο μετά. Τη διαψεύδουν τα γεγονότα. Αν συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση χωρίς αλλαγή συντάγματος και με εύρος χρήσης μόνο τους διεθνείς οργανισμούς, χωρίς να είναι εναντί όλων, αυτό θα είναι ένα πρόβλημα της κυβέρνησης. Δεν θα το υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία, ούτε υπάρχει. Η αίσθησή σας λοιπόν και από την πληροφόρηση είναι που έχετε, διότι λύση. Η Νέα Δημοκρατία και από μόνη της έχει πηγές ενημέρωσης από πάρα πολλές πλευρές. Είναι ότι δεν πάμε τελικά σε λύση. Ναι, ότι δεν πλησιάζουμε σε κάτι. Εμείς παρακολουθούμε τις δημόσιες δηλώσεις των εκπροσώπων της γείτονος. Παρακολουθούμε τις δημόσιες δηλώσεις των εκπροσώπων της γείτονος και καταλήγουμε ότι οι δύο όροι και προϋποθέσεις που θέσαμε, τις οποίες σας προανέφερα, δεν πληρούνται αυτή την ώρα. Λοιπόν, θέλω να αξιοποιήσουμε και την άλλη ιδιότητά σας, αυτήν δηλαδή της Ευρωβουλευτού. Ξέρουμε ότι θα τεθεί το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών τις επόμενες, αύριο, αν δεν κάνω λάθος, στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο. Να σας πω την αμαρτία μου, μετά τη Βάρνα τα πράγματα πήγαν μόνο χειρότερα. Μόνο χειρότερα. Επειδή κινείστε στην γραφειοκρατία των Βρυξελών, μπορούμε να περιμένουμε κάτι και κάτι ακόμη. Οι Τούρκοι επιμένουν στα περί υπόσχεσης που δόθηκε από ελληνικής πλευράς. Εσείς πιστεύετε ότι κάποιος Έλληνας αξιωματούχος πράγματι κάποια στιγμή είπε «έκλεισε το μάτι»? Κοιτάξτε, θα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία πλαισιώθηκε και από τις άλλες πολιτικές ομάδες και συμφώνησαν οι συμπρόεδροι στις πολιτικές ομάδες να τεθεί το θέμα στην Ολομέλεια. Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε μετά από παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ και ακολούθησε η απόφαση του Συμβουλίου των Αρχηγών, δηλαδή η απόφαση της Σύνοδου Κορυφής. Θα σας θυμίσω μόνο χρονικά ότι η Σύνοδος του ΕΛΚ, στην οποία συμμετέχει και ο κ. Γιούγκερ και η κυρία Μέρκελ και ο κ. Τούσκ, προηγείται τη Συνόδου Κορυφής. Έστειλε λοιπόν το μήνυμα ότι πρέπει να απελευθερωθούν οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και σε δεύτερο χρόνο αμέσως μετά η Σύνοδος Κορυφής. Ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Συμφωνήσαμε και με την αριστερά, με τον κύριο Παπαδημούλη και με τους σοσιαλιστές, με τον κύριο Ανδρουλάκη και πάμε σε συζήτηση την Τρίτη το απόγευμα και σε ψήφισμα την Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ένα πολύ χειρό μήνυμα από τους εκπροσώπους των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά κάρτα. Εφόσον δεν επηρεάζει την τσέπη του Ερντογάν, λέω εγώ τώρα. Μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε. Μην το λέτε γιατί. Όχι, γιατί να σας πω. Γιατί η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα. Σας μεταφέρω και η ερώτηση. Μεγάλη συζήτηση που γίνεται γίνεται για τα προενταξιακά κονδύλια. Δεν είναι ανεξάρτητο το αν μια υποψήφια χώρα παραβιάζει βασικά κριτήρια της Κοπενχάγης με το πώς θα κινηθούν τα προενταξιακά κονδύλια. Δηλαδή, λέτε ότι ο κύριος Ερντογάν θα το ακούσει αυτό το μήνυμα. Κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν. Γιατί φαίνεται εδώ πέρα. Συστηματικά γνωρίζει. Έχει πάρα πολλά άτομα στις φυλακές χωρίς κατηγορητήριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν οφείλει να υπερθυμίζει τον κύριο Ερντογάν. Ότι δεν υπάρχει ούτε πορεία προς την ένταξη αλακάρτ, ούτε συμμόρφωση αλακάρτ. Θέλω να επιμείνω λίγο στο εξής. Η τελευταία επικοινωνία που χαρήκαμε και πολύ και είπαμε άνοιξε ο διάβλος ήταν αυτή η επικοινωνία Τσίπρα-Γιλντιρίμ, όπου ο Τούρκος Πρωθυπουργός με τον δικό του τρόπο πάντα, επανέφερε τον συμψηφισμό των δύο Ελλήνων στρατιωτικών με τους 8. Και επανέρχομαι στο ερώτημά μου, γιατί πολλές φορές και με ανακοινώσεις σας από τη Νέα Δημοκρατία λέτε δεν έχει διαψευστεί. Επισήμως δεν έχει διαψευστεί. Πιστεύετε εσείς ή από ό,τι μπορεί να έχετε ακούσει ότι κάποιος Έλληνας μπορεί να έκλεισε ποτέ το μάτι σε μια τέτοια κατεύθυνση προς την Τουρκία? Κυρία Τζίμα, οφείλουμε να εξηγήσουμε σε όλους τους τόνους προς την Τουρκία ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συμψηφισμού. Κανένα απολύτως. Αυτό όμως το λέει και το Μαξίμου συνέχεια. Και αυτό είναι απαραίτητο να το κάνουμε σε όλους τους τόνους. Το ερώτημά μας, το οποίο δεν απαντήθηκε και επιχειρήθηκε να απαντηθεί εκ των υστέρων, αφού ετέθη πάρα πολλές φορές από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι αν υπήρξε στην πράξη ο ισχυρισμός του κ. Ερντογάν. Αυτό και μόνο. Τι λέτε, υπήρξε? Είμαι σαφής. Είμαι σαφής. Εμείς ένα ερώτημα θέσαμε στους συμμετέχοντες στη συζήτηση. Είμαι σαφής. Αλλά είμαι εξίσου σαφής ότι οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε προς την Τουρκία
ότι δεν υπάρχει κανένας είδους συμψηφισμός. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Συντάγματος είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κύριε Σπυρίδη, πολύ γρήγορα το ένα για τον εκλογικό νόμο, γιατί σήμερα βλέπω πρωτοσέλιδο που λέει ότι η κυβέρνηση προτίθεται να ξαναφέρει στη Βουλή το θέμα του εκλογικού νόμου με απλή αναλογική για να χρησιμοποιηθεί σε επικείμενες όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Φαντάζομαι ότι θα το απορρίψετε, αλλά σας ρωτάω. Και το δεύτερο, τι γίνεται με τον κύριο Μεϊμαράκη. Διαβάζουμε, υπήρχε δείπνο με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα είναι ή δεν θα είναι στα ψηφοδελτία? Καταρχήν, η απλή αναλογική είναι καταστροφική για τη διακυβέρνηση του τόπου και είναι καταστροφική όχι μόνο για την κυβέρνηση, είναι καταστροφική και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο έχει κάνει μια σχετική δήλωση, η οποία έχει δοθεί στη δημοσιότητα, έχει αναρτηθεί στο site αυτοδιοίκηση και αφορά ακριβώς την αυτοδιοίκηση, αλλά αφορά και το κομμάτι της απλής αναλογικής που η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλλει και στην αυτοδιοίκηση. Το δεύτερο που με ρωτάτε για τον κύριο Μεϊμαράκη, είναι σαφές ότι ο κύριος Μεϊμαράκης είναι ένα ιστορικό και πάρα πολύ σημαντικό στέλεχος του κόμματος, ότι ως βουλευτής προφανώς και θα ξαναείνει υποψήφιος και ότι είναι ώρα για συστράτευση και όχι ώρα για αποστραστίες. Το είπαμε, το δείξαμε, μιλήσαμε. Μια τελευταία ερώτηση για τη Συρία θέλω να κάνω εγώ. Βεβαίως, παρακαλώ. Ήσασταν το μοναδικό κόμμα που ανοιχτά είπε ότι αυτή ήταν μια απαραίτητη πολεμική επιχείρηση. Όλοι οι υπόλοιποι είπαν ή ότι δεν έπρεπε ή κάπου στη μέση. Μια ειρηνευτική προσπάθεια, μια διπλωματική λύση. Εσείς είπατε δυστυχώς αλλά αναγκαία. Το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε λοιπόν ως αξιωματική αντιπολίτευση ότι οι βάσεις της Σούδας πρέπει να χρησιμοποιηθούν ξανά και ίσως μόνο και όχι μόνο για νεφοδιασμό όπως χρησιμοποιήθηκαν και αν όλο αυτό δεν σας φοβίζει για το προσφυγικό. Κυρία Τσίμα, θέλω καταρχήν να πω ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα που λέει τα ίδια μέσα και τα ίδια έξω. Το μοναδικό κόμμα δηλαδή που κάνει μια πολιτική ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και για του λόγου το αληθές, σας παραπέμπω στο tweet της εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέως του ΝΑΤΟ, το οποίο έχω και μπροστά μου, που λέει ότι όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους για την επιχείρηση της Νύχτας στη Συρία. Υπονοείται τη γλωσσία από την πλευρά της κυβέρνησης. Όχι υπονοώ, μπορώ και να σας το στείλω. Καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι σαφές. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, πετάω για τη Βασιλεία για να καταλήξω στο Στρασβούργο. Και πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο. Και μακάρι να έχουμε θετικά αποτελέσματα για τους δύο αξιωματικούς μας αύριο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι οι Έλληνες εκεί μαζί. Και θέλω να σας πω ότι εκεί είμαστε μια φωνή, τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, σε μια προσπάθεια να αναδείξουμε ότι δεν είναι μόνο παράνομη, παράτυπη και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η κράτηση των δύο αξιωματικών μας στις φυλακές υψηλής ασφαλείας. Είναι ένα ζήτημα αρχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα ζήτημα που αφορά και την αξιοπιστία της Τουρκίας και ως συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Σωστά. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η Τουρκία να είναι και ένας αξιόπιστος σύμμαχος στο πλαίσιο της συμμαχίας που είναι παλιό μέλος και δρά. Καλό ταξίδι. Όλα αυτά το πότε θα επιστρέψουν δεν είναι στο χέρι μας από ό,τι καταλάβω. Και δεν τολμά πια κανείς και καμία εκτίμηση. Όσοι περνούν από αυτό το τραπέζι, πια κανείς δεν τολμά εκτίμηση. Διαφημισούλες, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τις δύο. Να είστε καλά.